Τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε. Ευθύς αμέσως θα καλημερίσω την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Ιστοτελία Πελώνη, η οποία είναι μαζί μας. Κυρία Πελώνη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και καλή σεζόν. Δεν τα έχουμε πει. Καλημέρα, κύριε Ζένο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή αρχή σεζόν. Λοιπόν, και τι σεζόν, φύγαμε το καλοκαίρι να πάμε για διακοπές και έχουμε γυρίσει τώρα εδώ πέρα και έχουν αλλάξει όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το εξής. Περιμένουμε τον Ερντογάν να έρθει νύχτα. Θα έρθει νύχτα ο Ερντογάν, όπως λέει και ο ίδιος. Με συγχωρείτε που δεν αστείω, δεν γελάω, αλλά αν παίρναμε τις μετρητές, κύριε Τζένο, κάθε δήλωση που γίνεται και από τον πρόεδρο της Τουρκίας και από Τούρκους αξιωματούχους, θα έπρεπε να περιμένουμε νυχθημερών κάποια επίθεση. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις είναι απαράδεκτες και καταδικαστές. Υπήρξαν και επίσημες τοποθετήσεις, όπως γνωρίζετε. Υπάρχει ένα κρεσέντο, ένας παροξισμός τέτοιων δηλώσεων όλο το τελευταίο διάστημα, όλες τις τελευταίες μέρες, με ευθείες απειλές κατά της χώρας μας. Υπάρχει μια συστηματική, αν θέλετε, τις τελευταίες μέρες, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το βλέπουμε, προσπάθεια της Τουρκίας να αντιστρέψει και να παρεποιήσει πλήρως την πραγματικότητα, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως θύμα και την Ελλάδα περίπου ως θήτη. Εμείς έχουμε ενημερώσει εταίρους και συμμάχους, το κάνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζετε, και με επιστολές και στις διμερείς επαφές που έχει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν είναι αποδεκτές τέτοιου τύπου δηλώσεις και ενέργειες. Όλη αυτή η επιθετικότητα που βγάζει η Τουρκία, πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία, που ο αναθεωρητισμός έχει καταδικαστεί από ολόκληρο το δυτικό στρατόπεδο και που ολόκληρη η Ευρώπη, στηρίζοντας την Ουκρανία και υφιστάμενη και τις συνέπειες, αν θέλετε τις οικονομικές, λόγω αυτής της στήριξης, έχει ταχθεί σαφώς υπέρ των διεθνών συνθήκων, εναντίον προφανώς το απαραβιάστου των συνόρων. Υπάρχει ωστόσο και μια συζήτηση την οποία ακούω και τη διαβάζω κιόλας, ότι αφενός ο Ερντογάν με αυτή την προσπάθεια που κάνει σε επίπεδο ρητορικής, που νομίζω ότι παραπάνω δεν έχει δηλαδή μεγαλύτερη κλιμάκωση από το «θα έρθουμε νύχτα», η ρητορική δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι δημιουργεί μια ατζέντα η οποία λέει ότι μπορεί να φταίει και η Ελλάδα, και δεύτερον αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι η Δύση μένει στο κομμάτι της καταδίκης σε ό,τι αφορά το θέμα των δηλώσεων, και εκεί προφανώς είμαστε ικανοποιημένοι. Απ' την άλλη όμως και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ και στο επίπεδο των κυρώσεων και στο επίπεδο των σχέσεων της Ευρώπης με την Τουρκία δεν βλέπω και κάποιες διαφορές, δεν βλέπω διαφορετική στάση από την πλευρά της Δύσης. Είσαστε ικανοποιημένοι εσείς, κυρία Πελώνη, ως κυβέρνηση? Κύριε Τζένο, καταρχάς να σας πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αυτός ο παροξισμός δεν άρχισε τώρα. Έχουμε μήνες, έχουμε όλο το καλοκαίρι που ακούμε διάφορα, θέλετε, κλιμακώθηκε τώρα με αφορμή και την προσπάθεια αυτή της τουρκικής ηγεσίας, των Τούρκων αξιωματούχων, να χρησιμοποιήσουν την ιστορία, αν θέλετε, ως πρόσχημα αυτή τη φορά για να προχωρήσουν σε απειλές έναντι της Ελλάδας, το παρελθόν δηλαδή αντί για το μέλλον. Εμείς έχουμε ξαναπεί ότι δεν παρασυρώμαστε από αυτό το παραλήρημα, αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και αποφασιστικότητα προφανώς όλες αυτές τις απειλές. Όπως τις παρακολουθούμε εμείς, τις παρακολουθούν και εταίροι και σύμμαχοι και η Δύση. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί και ρητορικά και στην πράξη, αν θέλετε, ποιες δυνάμεις εννοούν αυτά που λένε, ποιες είναι αξιόπιστες, ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική και αισθήματα, αν θέλετε, εναντίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού για εσωτερική πολιτική κατανάλωση, που είναι μια πολύ επικίνδυνη πρακτική. Και ποιος είναι πραγματικά αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος, ποιος λειτουργεί ως πλέον σταθερότητας και ποιος βέβαια δεν υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή σε μια κρίσιμη συγκυρία. Προφανώς η Ελλάδα δεν δέχεται αμφισβήτηση της κυριαρχίας της. Προφανώς οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος και εταίρος και σύμμαχος ακούει όλες αυτές τις απειλές. Βλέπει χάρτες που εμφανίζουν ελληνικά νησιά ως τουρκικά. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι μια πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Δεν στέκει στη λογική.
και θα επαναλάβω ότι ελπίζουμε ότι θα το καταλάβει κάποια στιγμή και η άλλη πλευρά, διότι αυτό δεν ωφελεί ούτε την ίδια. Σε ό,τι αφορά τη Δύση που είπατε, υπάρχουν τοποθετήσεις εταίρων και συμμάχων, υπήρχαν και το καλοκαίρι, υπάρχουν και τώρα. Ακούσατε τη Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών χθες. Υπήρξε μια σαφέστατη τοποθέτηση του State Department, προφανώς που καταδικάζει τέτοιου τύπου κλιμάκωση και ρητορική, και προφανώς επαναλαμβάνει ότι δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Αυτή η τακτική λοιπόν του κυρίου Ερντογάν, με το βλέμμα στο εσωτερικό ακροατήριο, ίσως και σε κάποιους δυτικούς συμμάχους τους οποίους προσπαθεί να πείσει, δεν θα αποδώσει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο Μητσοτάκης Γιώκα από την πλευρά του Ερντογάν, και βεβαίως είδα και παρακολούθησα πολλές φορές, και παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι Πούτιν, έβαλε και τον Πούτιν μέσα, και Ερντογάν δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αυτό προφανώς προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, ο οποίος, θυμίζω, είχε καλέσει αρχές Ιουλίου τον ελληνικό λαό να αλλάξει την κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι και πίστη από την πλευρά της κυβέρνησης ότι υπάρχει διαφορετική στάση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε, για παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για να λέει ο Ερντογάν θέλουμε άλλη κυβέρνηση, διώξτε το Μητσοτάκη, προφανώς κάποια άλλη κυβέρνηση. Ο κύριος Ερντογάν κάποια στιγμή, γιατί προτιμά μια άλλη κυβέρνηση. Σαφές είναι, κύριε Τζένο, ότι ο κύριος Ερντογάν και η τουρκική ηγεσία αυτή τη στιγμή προφανώς ενοχλείται από όλες τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, από τις συμμαχίες που έχει συνάψει, από την αξιοπιστία που έχει και τη διεθνή απήχηση. Και οι θέσεις της, βέβαια, θέσεις που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και όχι στον παραλογισμό, και προφανώς όλα αυτά ενοχλούν. Αλλά θα το ξαναπώ, ενδεχομένως το είχα πει και σε εσάς, δεν ασκείται η πολιτική της Ελλάδας και ναι στηρίζει η κυβέρνηση τα ελληνικά συμφέροντα, δεν προχωρά σε όλες αυτές τις κινήσεις με βάση το τι ενοχλεί την Τουρκία και τι δεν την ενοχλεί. Εμείς κάνουμε την πολιτική μας, σεβόμαστε τις σχέσεις καλής γειτονίας, σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που προκαλούμε την όψιση και δεν είμαστε εμείς αυτοί που απειλούμε. Λοιπόν, από την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει η υπόθεση των παρακολουθήσεων, η οποία έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, έχει φέρει το θέμα στην κεντρική ατζέντα στη συζήτηση και στη Βουλή, βεβαίως, με τις σχετικές διαδικασίες οι οποίες γίνονται με το θέμα της εξεταστικής. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα ήθελε να αποφύγει, δηλαδή μια τοξικότητα η οποία είναι εδώ, και βεβαίως με αφορμή ένα λάθος, όπως παραδέχθηκε, σοβαρό σφάλμα από την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάμε σε μια ακόμα πιο τεταμένη περίοδο, με δεδομένο ότι θα έχουμε και έντονες οικονομικές πιέσεις? Και θέλω να μου απαντήσετε, για να το συνδέσω το ερώτημα αυτό, σε σχέση με την κουβέντα που ακούω το τελευταίο διάστημα για τον εκλογικό νόμο. Είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου μία, αν θέλετε, μεγαλύτερη σανίδα ή ένα βοήθημα στο θέμα της σταθερότητας, ανεξαρτήτως αν εξυπηρετεί τη μία ή την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή? Κύριε Τζένο, βάλατε πολλά ερωτήματα. Έχουμε πει, όπως αντιλαμβάνεστε, η σεζόν αυτή την καλωσορίσαμε πριν από λίγο στον αέρα, ανοίγει μια δύσκολη περίοδο για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για τις περισσότερες θα έλεγα έρχεται μπροστά μας ένας δύσκολος χειμώνας. Είναι σαφές ότι η Ρωσία, ο κύριος Πούτιν, έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο, φαινόταν αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, τώρα επιβεβαιώνεται. Η κυβέρνηση έλαβε τα μέτρα της από νωρίς. Φαίνεται ότι μέσω αυτής της οικονομικής δυσκολίας ή δυσπραγίας, αν θέλετε, που θέλουν να προκαλέσουν σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να προκληθούν ρήγματα στην ευρωπαϊκή ενότητα, είναι ο τρόπος, αν θέλετε, για να κάμψουν ακριβώς τη στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν ένα πολύ σύνθετο σκηνικό με πολύ σύνθετους βαθμούς δυσκολίας.
στο οποίο καθίσταται και προσπαθώ να σας απαντήσω την ερώτηση συνολικά, ζητούμενο πάντα η σταθερότητα. Ωραία. Μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Για να το κάνουμε λιανά τώρα, για να σας βοηθήσω. Για να σας βοηθήσω λοιπόν τώρα. Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο περιγράφεται. Τη Ρωσία να προσπαθεί να εκβιάσει την Ευρώπη και να δημιουργήσει κοινωνική αναταραχή και να δημιουργήσει πρόβλημα στις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Έχουμε την υπόθεση με τις υποκλοπές. Έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστώ, έχει ρίξει τις γέφυρες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ξαναλέω λοιπόν, ο εκλογικός νόμος είναι στην ατζέντα. Γιατί άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη να ανοίγει μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι το έκανε τυχαίο ο κύριος Γεραπετρίτης αυτό. Θα επαναλάβω και το έχει επαναλάβει πολλές η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς πιστεύουμε ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι σταθερές κυβερνήσεις, πολλό δε μάλλον σε συνθήκες πολλαπλών απεδευτήτων όπως αυτές που δυστυχώς ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το εξωτερικό περιβάλλον. Κυβερνήσεις που θα μπορούν να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Είπαμε ότι προχωράμε με αυτό το θεσμικό πλαίσιο προς τις εκλογές. Και κύριε Τζένο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο, η οποία θα είναι και μια ευκαιρία να τεθούν αυτά τα διακυβεύματα και στο ανώτατο επίπεδο. Στο καλάθι τη ΔΕΦ τελικά τι να περιμένουμε, γιατί ακούω ότι... Καλά, δεν περιμένω ότι θα μου αποκαλύψετε τώρα. Μην πιστεύετε αυτά που ακούτε. Καλά, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ακούω εκεί που φτάνει ο προϋπολογισμός. Φτάνει ο προϋπολογισμός, αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί ο προϋπολογισμός να καλύψει αυτά που ακούμε και έρχονται? Θα δούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν σενάρια, η κυβέρνηση επεξεργάζεται για σενάρια που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και διακοπή ρεύματος, μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία ακούμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Κύριε Τζένο, να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει κινηθεί από πάρα πολύ νωρίς, τόσο στο επίπεδο της στήριξης έναντι των ενεργειακών ανατιμήσεων, πάρα πολύ νωρίς, πολύ νωρίτερα και πολύ δραστικότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ήδη διαθέσει το 3,7% του ΑΕΠ της για τη στήριξη αυτή. Υπήρξε πρωτοπόρος και στους μηχανισμούς και στον τρόπο που τους εφάρμοσε. Το λέω αυτό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρωπαϊκή συζήτηση η οποία γίνεται πιο έντονη. Έχουμε ένα Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας την Παρασκευή, προτάσεις που αναμένονται από την Κομισιόν την άλλη εβδομάδα. Κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε πει ότι οποιοδήποτε πρόσθετο πλεόνασμα δημιουργείται αποδίδεται στην κοινωνία. Αυτό θα γίνει και τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ταυτόχρονα ότι μέσα σε όλη αυτή την κρίση με τις αβεβαιότητες θα πρέπει να σταθμίζουμε και το δημοσιονομικό χώρο λελογισμένα και σε ό,τι αφορά το θέμα της επάρκειας που είπατε, επίσης από πολύ νωρίς έχει κινηθεί η κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Άρα δεν έχουμε διακοπές ρεύματος. Για να εξασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό με κινήσεις που αφορούν αυτά τα ξέρουμε. Ρωτάω, σχέδιο, plan B για να υπάρξει διακοπή, υπάρχει, επεξεργάζεται η κυβέρνηση? Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται, κύριε Τζένο, και τα δυσμενέστερα σενάρια και κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει επάρκεια. Θα ήθελα όμως με την αφορμή, επειδή λίγο μετά υπάρχει και μια συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει από τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Σκυλακάκη, θέλω να πω ότι όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο δύσκολος χειμώνας για τον οποίο προετοιμάζεται ολόκληρη η Ευρώπη, εμείς έχουμε λάβει μέτρα πολύ νωρίς. Βλέπετε όλα αυτά τα τρομοκρατικά σενάρια. Προφανώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται και για τα χειρότερα. Όμως θέλω να πω εδώ ότι και ο καθένας από εμάς πρέπει όλοι να βάλουμε στην καθημερινότητά μας τη λογική εξοικονόμησης ενέργειας. Η συνέντευξη τώρα τύπου αφορά εξοικονόμηση της ενέργειας στο δημόσιο. Πάμε στην ατομική ευθύνη δηλαδή. Στην πανδημία δηλαδή. Όχι, συμψηφίζεται. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, μικρές κινήσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση παρουσίαση που θα γίνει σήμερα σε λίγη ώρα αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο. Σας θυμίζω ότι τον Ιούλιο έχει μπει ένα στόχος για τα 22 της τάξης του 10%
τουλάχιστον που αφορά και το δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σε λίγο. Θα πρέπει ωστόσο όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί και να βάλουμε στην καθημερινότητά σας, όπως σας είπα, κινήσεις και πρακτικές που θα βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Κύριε Πελώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι μετά και το Σαββατοκύριακο στη ΤΕΘ θα έχουμε πολλά να συζητάμε και την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.